Πιστεύω ότι σήμερα δεν πίστηξε Αγγέλη, πίστηξε άνεμος νίκης, πίστηξε ο Αγιάννα, ανεβαίνει το Αιγαίο και η δική σας παρουσία, η δική σας δύναμη, τόσο το γνωρί στα πανέλα, να δώσετε την αναγκαία δύναμη για να πάμε στην πορεία της νίκης. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πολιτική απάντηση στην παράταξη με τους πολλούς αρχηγούς. Ξέρετε, υπάρχει παράταξη η οποία έχει άλλο αρχηγό στο ελληνικό, ο οποίος ως πρώην δήμαρχος έκανε το έργο του, εγκατέλειψε το Δήμο του και τώρα κατεβαίνει για δημορικό σύμβουλο και λέει ότι θα σώσει το ελληνικό. Έχει άλλον αρχηγό στην Αργυρόπολη, πολλούς αρχηγούς στην Αργυρόπολη. Γενικά, αν δείτε κατά φυλάδια που βγάζουν, δεν υπάρχει ένας, είναι πολλοί. Και απορώ με τη σύνθεση της ομάδας, γιατί ξαφνικά συνασπίστηκαν μια ομάδα πρώην δημάρχων, παλαιών δημάρχων, τόσων δημοτικών συμβούλων, όλο αυτό το παλαιοκομματικό κατεστημένο της πόλης, για να πετύχει τι. Τι επιδιώκει, τι θέλει να μας πει. Ότι ό,τι έκαναν ή δεν έκαναν ως δήμαρχοι, θα το κάνουν ως δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτό που με στεναχώρησε λοιπόν και το καταθέτω ενώπιον σας, ως απάντηση στον αρχιαρχηγό της παράταξης, όχι σε αυτόν που είναι υποψήφιος δημάρχος, στον άνθρωπο που παίρνει τηλέφωνα τον κόσμο και τον καλεί να μην με ψηφίσουν, στον άνθρωπο που παίρνει τηλέφωνα και ζητάει να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο, ενώ δεν είναι ο ίδιος υποψήφιος δήμαρχος, σε αυτόν που όφιλε να μας ενώνει αυτή τη στιγμή και να έχει τη δημοκρατική παράταξη ενωμένη και όχι διασπασμένη, θέλω να δώσω μια απάντηση σε αυτό που είπε στο προεκλογικό, στα εκείνα του προεκλογικού κέντρου της παράταξης του. Είπε, προσβάλλοντας τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους που σήμερα σας παρουσιάζω, και εμένα προσωπικά, ότι είμαστε μια ομάδα νεόκοπων, που έχουμε το θράσος να θέλουμε να διαφαντέψουμε την εμπόλη. Αυτή ήταν η φράση. Είναι πολιτική φράση. Και να πω το εξής, φίλες και φίλοι. Βεβαίως οι νέοι άνθρωποι έχουν θράσος. Αλίμον αν οι νέοι δεν τολμούσαν να συγκρουστούν. Κάποτε οι περισσότεροι από εσάς ήσασταν νέοι. Γυρίσατε στα χρόνια της νεότητάς σας και σκεφτείτε τι αγώνες δώσατε. Γιατί εμείς λοιπόν στην εποχή τη δική μας, για το μέλλον των παιδιών μας, να μην έχουμε μπροστά να το δούμε. Ποιος είναι αυτό εμείς. Ποιος είναι αυτό που θα μας πει ότι είμαστε νέοι και να κάνουμε στο σπίτι μας. Επειδή δεν είμαστε υποταχτικοί, επειδή δεν θέλουμε να γίνουμε πολιτικές μαριονέτες, επειδή δεν είμαστε υπάκουοι, δεν είμαστε υπάκουοι. Έχουμε τη δική μας άποψη, θα μας κρίνει ο λαός, αλλά πάνω απ' όλα να μας δίνουν το δικαίωμα να διεκδικούμε το μέλλον που θέλουμε, όπως το ονειρευόμαστε και το οραματιζόμαστε. Δεν έχουμε δε καμία διάθεση να διαφεντεύσουμε την πόλη. Αυτές οι λογικές, επιτρέψτε μου, ανήκουν σε άλλες εποχές, παλαιοκομματικές, ανήκουν στους ανθρώπους που είχαν τη λογική της ιδιοκτησίας της πόλης. Εμάς, τον καθένα από αυτή την ομάδα που θα σας παρουσιάσω, τους διακρίνει ένα χαρακτηριστικό. Η αγάπη για την πόλη μας. Και όσο εσείς θέλετε, εάν το θέλετε, θα σας υπηρετήσουμε. Θα είμαστε κοντά σας και θα αγωνιστούμε για αυτά που θέλουμε και πιστεύουμε. Δεν πρέπει όμως, και είναι λάθος, να τολμάνε να συγκρίνουν το ελληνικό με την Αργυρόπολη. Το ξέρετε ότι δεν έχουν δημαρχείο και ότι στεγάζονται σε χώρο που παραχωρεί πολιτική υπηρεσία στο αεροδρόμιο. Το ίδιο ισχύει με τους παιδικούς σταθμούς και σχεδόν τις περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες. Αν αύριο θελήσει η πολιτική υπηρεσία να τους πάρει πίσω τα κτίρια, θα είναι άστεγοι. Και σας ρωτώ, τόσα χρόνια δεν αξιώθηκαν να φτιάξουν ένα δικό τους δημαρχείο. Τόσα χρόνια, πού είναι η ακίνητη περιουσία του ελληνικού που επενδύσαν τα λεφτά που μπαίναν από το αεροδρόμιο. Και έρχονται σήμερα και ακυρώνουν όλες τις προηγούμενες διοικήσεις του Δήμου Αργυρούπολης και λένε ότι έχουν αφήσει ένα χρεοκοπημένο Δήμο. Βεβαίως έχει γίνει κακοδιαχείριση. Βεβαίως υπάρχουν χρέη και υπάρχουν και προβλήματα. Αλλά στα δικά μας κολυμπητήρια έρχονται τα παιδιά του ελληνικού και κολυμπά. Στα δικά μας σπίτια της γυμναστικής που τα φτιάξαν οι Αργυροπολίτες με το στέρημά τους γυμνάζονται. Και τις δικές μας εγκαταστάσεις επί το πλήστον χρησιμοποιούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ζητούμενο δεν είναι αν με τύχει ο ένας παραπάνω από τον άλλον. Αλλά είναι λάθος του κυρίου Κορτζίτη να ακυρώνει τον αγώνα του λαού της Αργυρούπολης τα τελευταία 40 χρόνια που από το στέρημά του πραγματικά έφτιαξε υποδομές μοναδικές στην Νότια Αθήνα, για να μην πω στην Αθήνα συνολικά. Εγώ δεν ακυρώνω κανένα, δεν μηδενίζω κανένα, αναγνωρίζω στον καθένα το έργο. Λένε ότι έχουν δωρεάν παροχές. Βεβαίως. Οι Αργυροπολίτες θα αποκτήσουν δωρεάν παροχές. Αυτό είναι το σημείο. Μπράβο τους που έχουν δωρεάν παροχές. Έπρεπε και η Αργυρούπολη να έχει δωρεάν παροχές. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να το διορθώσουμε.
και να εξισώσουμε τα θετικά των δύο Δήμων, έτσι ώστε η νέα αυτή δημότητα στο Ελληνικό και της Αργυρόπολης ως ισότιμοι πολίτες να απολαμβάνουν τα αγαθά που οι δύο Δήμοι μπορούν να τους προσφέρουν.